Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρώην βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Κώστα Στεργίου, για να δούμε τι λέει και για την εθνική ατζέντα, αλλά και για τον πόλεμο. Και θα ξεκινήσουμε με τον πόλεμο, διότι κάποιοι βλέπουν σε εσάς μια διάθεση ισορροπίας, κύριε Στεργίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, καλησπέρα. Καμιά ισορροπία, κύριε Πολύζο. Από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ καταδίκασε απερίφραστα την ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία. Οργανώσαμε την επόμενη μέρα, την ίδια μέρα μάλλον την Παρασκευή στις 25 του Φλεβάρη, 26 του Φλεβάρη, μεγάλη διαδήλωση από την ρώσικη πρεσβεία έως την αμερικάνικη πρεσβεία. Σταθήκαμε αλληλέγγυοι απέναντι στον ουκρανικό λαό, ο οποίος περασπίζεται τα εδάφη του, αλλά και στον ρώσικο λαό, ο οποίος σήμερα ζει σε μια κατάσταση η οποία τον έχει οδηγήσει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Αναδείξαμε τις αιτίες του πολέμου αυτού και οι αιτίες δεν είναι άλλες από τον σκληρό οικονομικό ανταγωνισμό αλλά και γεωπολιτικό ανταγωνισμό, ο οποίος δεν εκδηλώθηκε σήμερα, απλά ήταν η αφορμή η επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία με πρόσχημα την προστασία των ρωσόφωνων πληθυσμών. Πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ σφοδροί ανταγωνισμοί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής από τη μία μεριά και Ρωσίας και άλλων δυνάμεων από την άλλη. Σε αυτό λοιπόν το πεδίο των μεγάλων οικονομικών και γεωπολιτικών ανταγωνισμών, όπου διαγωνίζονται οι δύο αυτές σήμερα μεγάλες δυνάμεις, Ρωσία από τη μία μεριά, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη, το ποιος θα έχει την ηλία αυτών των σφαιρών, δηλαδή αυτού του κράτους της Ουκρανίας, που είναι ένα κράτος πάρα πολύ πλούσιο και στο υπέδαφος του, από εκεί περνάνε, ξέρετε, 45.000 χιλιόμετρα αγωγή φυσικού αερίου, το μεγαλύτερο, δηλαδή, το μεγαλύτερο φάσμα αγωγών που περνάει από μια χώρα. Αλλά πρέπει να δούμε όμως, κύριε Πολύζο, ότι αυτός ο ενδοϊμπεριαλιστικός πόλεμος, γιατί αν δεν το δούμε έτσι θα χάσουμε την μπάλα, δεν είναι πόλεμος λοιπόν, ο οποίος είναι ο τρελός από τη μια μεριά, ο Πούτιν, ο οποίος θέλει να προστατεύσει την Ουκρανία και από την άλλη τη μεριά. Είναι καθαρά ενδοϊμπεριαλιστικός πόλεμος. Δύο μεγάλες οικονομικές στρατιωτικές ενώσεις παλεύουν ποιος θα έχει τη μεγαλύτερη σήμερα δυνατή επιρροή απέναντι στο παγκόσμιο σκηνικό. Επιτρέψτε μου να πω πριν κάνετε ερώτημα, βλέπω θέλω να κάνετε ερώτημα. Να σας γυρίσω πίσω 30 χρόνια. Όχι, απλώς θέλω να δώσω ένα αριθμό στην κουβέντα. Να σας γυρίσω πίσω 30 χρόνια. Ναι, 1991, όπου πανηγυρίζανε όλοι οι οικουμένοι και εδώ στην Ελλάδα τότε οι κυβερνήσεις, τα αστικά κόμματα, ο συνασπισμός, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, για την ανατροπή του σοσιαλισμού και ότι πλέον εμπεδώνεται ένας κόσμος ειρήνης, ευημερίας, πλούτου κτλ. Όχι απλά δεν πέρασαν πολλά χρόνια από το 1991. Μόλις το 93 και 99 έχουμε την πρώτη επέμβαση πόλεμο στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά την Κύπρο μάλλον, όπου το ξέχασε ο κ. Μητσοτάκης και η κυρία πρόεδρος της Δημοκρατίας που είπαν ότι πρώτη φορά μετά το 45 γίνεται πόλεμο στην Ευρώπη. Έτσι και έχουμε και σήμερα αυτά τα γεγονότα. Ναι. Συρία, Ιράκ κτλ. Άρα και λοιπόν ο σοσιαλισμός, όπου αυτοί οι δύο λαοί ζούσαν επί 70 χρόνια αρμονικά, όχι μόνο οι δύο λαοί, Ουκρανίας και Ρωσίας, 15 δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης και άλλες τόσες χώρες στην Ευρώπη και στον κόσμο, ζούσαν αρμονικά, δημιουργούσαν, παράγαν πλούτο, τεχνολογία κτλ. Βλέπετε σήμερα λοιπόν που έχει οδηγήσει. Άραγε η αιτία είναι το οικονομικό, είναι το ποιος κατέχει τον πλούτο, ο ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων πολυεθνικών μονοπωλιακών ομίλων, ολιγαρχών τους λένε τώρα, έτσι, όταν λέγαμε εμείς ολιγάρχες, μας λέγατε ότι είναι ξύλινη γλώσσα. Οι ολιγάρχες αυτοί στήριξαν τον Πούτιν και ο Πούτιν στηρίχτηκε από τους Ευρωπαίους τότε και το ΝΑΤΟ και να θυμίσω πριν από δύο μήνες η Ρωσία με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων παραγόντων του καπιταλιστικού κόσμου έκανε επέμβαση στο Καζακστάν για να καταπνίξει μια εργατική εξέγερση, τότε ήταν καλός και η προσπίση της δημοκρατίας. Όταν τα συμφέροντα δηλαδή του καπιταλισμού κινδυνεύουν από την εργατική τάξη, είμαστε όλοι μαζί. Όταν όμως πρέπει να μοιράσουμε τη λία και τον πλούτο, τότε τα κανόνια παίρνουν φωτιά λοιπόν, και σκουπίζουν τη λαή. Ελάτε να δούμε στα δικά μας, γιατί εσείς αποδοκιμάζετε ως ψίχουλα τα όσα ανακοίνωσε και σε προηγούμενο χρόνο και τώρα την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση. Με τι αντιπρόταση, να ανέβει ο μισθός, δηλαδή να είναι ένα καλό αντίβαρο, για παράδειγμα, και ο καθένας από εκεί και πέρα να κάνει το κουμάντο του. Κοιτάξτε, η ακρίβεια και όλες αυτές οι ατιμήσεις οι οποίες σήμερα επιταχύνονται με τον πόλεμο ήταν και πριν τον πόλεμο. Έτσι ξεκίνησαν από το Σεπτέμβριο και πριν το Σεπτέμβριο και με τα μνημόνια και το καθεξής. Δηλαδή η ζωή
των εργαζομένων, όλων μας, εσάς, εμένα, των μικρομεσαίων επαγγελματιών, των εργατών, έχει επιδεινωθεί τα μάλα μετά το 2008, 2009, 2010, 2011 και μέχρι και σήμερα. Πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό και με τον πόλεμο. Ο πόλεμος λοιπόν χρησιμοποιείται και ως δικαιολογία στην κυβέρνηση για να δικαιολογήσει σήμερα τις ανατιμήσεις που είχαν γίνει πριν από 25 μέρες που είναι ο πόλεμος. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα κύριε Πολύζο, τώρα μιλήσουμε λίγο πιο απλά. Και εσείς και εγώ, ας πούμε. 13 ευρώ το μήνα επιδότηση στη βενζίνα, έτσι. Στο κάθε νοικοκυριό που έχει μέχρι 30.000 εισόδημα. Ξέρετε τι θυμίζει αυτό. Θυμίζει τον Χότζα, ο οποίος είχε ένα στάβλο 2 τετραγωνικά μέτρα. Είχε βάλει μέσα το γάιδαρό του και του έλεγε ο γάιδαρος αφεντικό είναι στενάδο μέσα. Βάλουμε και μεγάλο στάβλο. Αντί να βάλει άλλο στάβλο, το βάλε κι άλλο γάιδαρο. Κι άλλο γάιδαρο. Ένα αφεντικό τι κάνει που θα χωρέσουμε, κι άλλο γάιδαρο. 10 γαϊδούρια μέσα στο στάβλο, το ένα γαϊδούρια πάνω από το ταβάνι, τα άλλα τα ποδάρια ανάποδα. Αφού είχε βάλει μέσα 10 γαϊδούρια και ήταν όλα τώρα πάνω το άλλο, βγάζει ένα γαϊδούρι έξω ο Χότζας. Και άνασαν λίγο τα γαϊδούρια και α, τι ωραία, μπράβο, αφεντικό, ευχαριστούμε. Τώρα πούμε και ευχαριστώ τώρα στην κυβέρνηση η οποία έχει πάει τη βενζίνα στο 2,10, ναι, 2,15 και δίνει 13 ευρώ το μήνα για επιδότηση. Ιστορία. Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει και η άλλη ιστορία λοιπόν, όμως με τον Χότζο και απάντηση εδώ. Τον εκπαίδευε να μην τρώει όμως και πέθανε στο τέλος από ασυντία. Λοιπόν, η απάντηση. Υπάρχουν δύο ιστορίες με γαϊδούρια και τον Χότζο. Η απάντηση λοιπόν έτσι, εδώ είναι η μαζική. Εσείς λέτε μην την πάσουμε και σαν το γαϊδαρο που εκπαιδευόταν στην ασυντία. Είναι η μαζική λοιπόν ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η μαζική συλλογική οργανωμένη απάντηση των εργαζομένων και των άλλων στρωμάτων της κοινωνίας που παλεύουν με απάντηση στις 6 του Απρίλη στη Μεγάλη Απεργία όπου εκεί να διαδηλώσουμε ενάντια στον πόλεμο. Ενάντια στην πολιτική η οποία δημιουργεί τον πόλεμο, του να φύγουν από εδώ πέρα οι βάσεις των Αμερικάνων, Στεφανοβίκαιο, Γεωργούλα, Αγχίαλος, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, που είναι στόχος και μαγνήτης αντιπίνων. Το είπε αυτό ο Λαυρόφ, το είπε ότι είστε στόχος γιατί πλέον παίρνετε το μέρος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αναδείξουμε λοιπόν ότι σήμερα επιταχύνεται η αναγκαιότητα και η ανάγκη αυτό το πολιτικο-οικονομικό σύστημα που έχει οδηγήσει πλέον σε εξαθλίωση των εργαζόμενων αλλά και σε κίνδυνο πολέμου με απότερο στόχο να χυθεί αίμα των παιδιών μας στα μέτωπα του πολέμου για τα κανόνια των εφοπλιστών και των τραπεζιτών. Αυτό γίνεται. Πριν συνεχίσετε, αυτό γίνεται. Πριν συνεχίσετε, το πολιτικό προσωπικό δεν ξέρω αν είχε εξαιρεθεί από αυτόν τον αγώνα τα προηγούμενα χρόνια που γινόταν μια συζήτηση για να κλείσει το στρατόπεδο Γιώργουλα, για να φύγουν οι πεζοναύτες να είναι πιο κοντά στην Αθήνα, στον Αυλώνα και πάει λέγοντας. Να φύγουν οι βάσεις αμερικάνικες, είπα. Είχαν ξεσηκωθεί ότι είναι ένας σημαντικός κρίκος της αλυσίδας της τοπικής οικονομίας. Ωραία, είναι χρήσιμη αυτή η διευκρίνηση, γιατί το να λέτε να κλείσουν. Να φύγουν οι βάσεις, είπα κύριε Πολύζο. Εμείς λέμε ότι ο στρατός της χώρας μας θα πρέπει να είναι αφοσιωμένος σε ένα και μόνο πράγμα. Σε ένα και μόνο πράγμα, στην υπεράσπιση εδαφικής κυριότητας και κυριαρχίας και της χώρας μας. Όχι να είναι ενταγμένος με τα μπούνια. Φύγανε 14 ελικόπτερα Απάτσα από το Σπανοβίκιο και πήγαν στην Πολωνία. Το ξέρετε, έτσι. Την έδειξε του πολέμου. Είναι έτοιμοι τώρα λοιπόν να φύγουν, έχουν έτοιμες. Αυτά τα λέμε τώρα με τα λόγω γνώσεως. Συντάγματα και ταξιαρχίες είναι αλλά πλέον στανπάει για να φύγουν για την Πολωνία. Οι φρεγάτες μας είναι στο Αιγαίο λοιπόν. Και είναι μαζί με το αεροπλοφόρο Τρούμαν και το αεροπλοφόρο Ντεγκόλ. Αεροπλάνα μας περιπολούν στη Βόρεια Μακεδονία και στη Ρουμανία και στην Πολωνία. Η Αλεξανδρούπολη είναι η πύλη εισόδου των αμερικανοτοϊκών δυνάμεων για να ενισχύσουν την Ουκρανία μέσω της Πολωνίας και της Ρουμανίας. Έχουν δηλαδή καμία σχέση αυτά με την άμυνα της χώρας? Να γιατί λοιπόν είναι επικίνδυνες οι νατοϊκές βάσεις στη χώρα μας. Δεν εξυπηρετούν, το λέμε και το φωνάζουμε. Και σήμερα φαίνεται ξεκάθαρα. Είναι επιτακτική ανάγκη να κλείσουν οι βάσεις, να επιμπλακούμε από αυτή την πολεμική εμπλοκή που υπάρχει στη χώρα μας και που η κυβέρνηση δυστυχώς την έχει εμπλέξει. Έχει εμπλέξει τη χώρα μας σε μια πολύ πολεμική μεγάλη εμπλοκή. Κοιτάξτε, αύριο γίνεται μεγάλο συλλαγητήριο στο Σύνταγμα με ομιλητή του γραμματέα του κόμματος ακριβώς ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στον υπεραγιστικό πόλεμο, ενάντια στη ρώσικη εισβολή. Εδώ γίνονται συνέχεια διαδηλώσεις και εκδηλώσεις όλη την Ελλάδα. Το κόμμα πρωτοστατεί στο να αναδείξουμε και την αιτία που είναι η οργάνωση της οικονομίας ανταγωνισμοί, αλλά να αναδείξουμε ότι η χώρα μας μπορεί πραγματικά χωρίς την παρουσία και την κυδεμόνευση του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων και της Ένωσης να μεγαλουργήσει.
Και αυτό θα γίνει αν πάρουν πραγματικά την εξουσία ο λαός στα χέρια του. Με ένα άλλο οικονομικό σύστημα που λέγεται σοσιαλισμό. Ευχαριστούμε. Δεν πάει άλλο. Ευχαριστούμε κύριε Σταργίου. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.